Λοιπόν, καλώς ορίζω κοντά μου το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μητσοτάκη. Καλή σας μέρα. Μετά τα όσα παρακολουθήσαμε χθες, πολύ χειρό το μήνυμα που έστειλε η Βουλή. Θα ξεκινήσω από το εξής ερώτημα. Ουσιαστικά είπατε αυτό το ναι σε τι εχθές στη Βουλή, για να αρχίσουμε μετά να ερμηνεύουμε τις όλες στάσεις που σημειώθηκαν εχθές. Είπαμε ένα μεγάλο ναι στην παραμονή της Ελλάδος στο ευρώ. Διότι γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ποια θα ήταν η εναλλακτική. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να τονίσω ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση πλην ΚΚΕ, η δημοκρατική αντιπολίτευση δηλαδή, στήριξε μια δύσκολη επιλογή. Διότι το τρίτο μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο της αριστεράς, είναι ένα επώδυνο μνημόνιο. Και αναλάβαμε βάρη το οποίο δεν μας αναλογούσαν. Ξέρουμε όμως ότι κάνουμε το εθνικά σωστό και αυτό το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση, εφόσον βέβαια η ίδια το θέλει και το επιθυμεί, έχω κάποια επιφύλαξη γι' αυτό, να προχωρήσει, να εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία ψήφισε, έτσι ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να επανέλθουμε σε μια κατάσταση κανονικότητας, να ανασάνει η πραγματική οικονομία, να ανοίξουν οι τράπεζες και να μπορέσουμε επιτέλους να ελπίζουμε σε μια καλύτερη μέρα. Ναι, γιατί είστε δύσπιστος προς αυτό και το ρωτάω, γιατί έχουμε δει τον Πρωθυπουργό να βγαίνει όχι απλά μπροστά, έχουμε δει τον Πρωθυπουργό όχι να βγαίνει και να μιλάει για όλους και για όλα, έχουμε δει τον Πρωθυπουργό να μη φοβάται και τη διαίρεση του ίδιου του κόμματος. Θα σας πω γιατί εξακολουθώ να κρατάω κάποια δυσπιστία. Διότι άκουσα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, επανελειμμένος, να λέει ότι δεν πιστεύω στο πρόγραμμα το οποίο εγώ ίδιος προσυπέγραψα. Ενστερνίζεται δηλαδή ο Πρωθυπουργός την άποψη ότι η συμφωνία αυτή ήταν αντικείμενο εκβιασμού. Ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε τη λέξη πραξικόπημα. Επί της ουσίας όμως αμφισβητεί κάτι το οποίο υπάρχει στην πρώτη λέξη του κοινού ανακοινοθέντος το οποίο υπέγραψε και ο Πρωθυπουργός. Και αυτό είναι αναφορά στη λέξη της ιδιοκτησίας. Τα προηγούμενα προγράμματα απέτυχαν, κυρία Μπουσδούκο, επειδή δεν υπήρχε εγχώρια ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων. Το πρόγραμμα είναι δημοσιονομικό και μεταρρυθμιστικό. Τις μεταρρυθμίσεις πολύ λίγοι τις πίστεψαν πραγματικά. Εάν μείνουμε μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα, το μόνο το οποίο θα πετύχουμε είναι να αυξήσουμε τους φόρους, να βουλιάξουμε την οικονομία σε ακόμα πιο βαθιά ύφεση και νομοτελειακά. Και αυτό το πρόγραμμα θα αποτύχει. Άρα, εάν δεν υπάρχει πίστη στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, παραδείγματος χάρη στην αποπολιτικοποίηση του κράτους, για την οποία προσωπικά εγώ έδωσα πολύ μεγάλο αγώνα, τότε το πρόγραμμα αυτό δεν θα πετύχει. Γι' αυτό και με βλέπετε επιφυλακτικό. Ναι. Η δε υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος απαιτεί μία υποδομή. Όχι απλά μια διάθεση, αλλά και μια τεχνοκρατική υποδομή, την οποία μπορώ να σας πω ότι η μεταβιβαιότητα σήμερα στην κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, θεωρώ απαραίτητο ο Πρωθυπουργός να αξιολογήσει, και είναι δικιά του δουλειά, δεν είναι δικιά μας δουλειά, με ποιο τρόπο θα εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα. Διότι αν συνέχεια στέλνουμε μηνύματα στην Ευρώπη ότι αυτό το πρόγραμμα δεν το πιστεύουμε, τότε είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε προ δυσκολιών πριν ακόμα τι το υπογράψουμε. Διότι πρόγραμμα, πρόγραμμα δεν υπάρχει ακόμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρίτο μνημόνιο. Έπρεπε να ψηφίσουμε τα μέτρα τα χθεσινά για να ξεκινήσει η συζήτηση για το πρόγραμμα γέφυρα, το οποίο θα μας επιτρέψει να μην χρεοκοπήσουμε τη Δευτέρα. Τρίτο μνημόνιο ακόμα υπογεγραμμένο δεν υπάρχει. Το τονίζω αυτό. Ναι, η χώρα ναι, δεν έχει ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη του Brexit. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Πριν έρθουμε όμως στο τι θα υλοποιήσει, ποιος θα υλοποιήσει και κυρίως πώς θα το υλοποιήσει, αμφισβητείτε το γεγονός ότι δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη εκβιασμούς, γιατί για να τη χρησιμοποιήσεις, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να παραθέτεις και αποδεικτικά στοιχεία. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία. Αμφισβητείτε όμως, αν μη τι άλλο, ότι δέχτηκε πιέσεις, αλλά όχι απλές πιέσεις. Δεν το αμφισβητώ καθόλου. Το ερώτημα είναι γιατί βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Γιατί ενώ εμείς λέγαμε εδώ και τρεις μήνες, υπόγραψε τη συμφωνία, δεν πρόκειται να σου προσφέρουν καλύτερη συμφωνία. Κάθε μέρα που περνάει θα είναι χειρότερη η συμφωνία. Απεγκλωβήσου από τις εσωτερικές αντιφάσεις του κόμματός σου. Του τα λέγαμε στη Βουλή από τις 20 Φεβρουαρίου. Στις 20 Φεβρουαρίου, όταν υπεγράφει η περιβόητη συμφωνία, είχα βγει στη Βουλή και είχα πει ότι ο Πρωθυπουργός ζητούσε χρήματα χωρίς μνημόνιο και βρέθηκε με μνημόνιο χωρίς χρήματα. Είχε ευκαιρία και τότε, και ένα μήνα μετά, και δύο μήνες μετά, να υπογράψει με καλύτερη συμφωνία. Παρασύρθηκε από τον κύριο Βαρουφάκη. Υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του, δεν το ξέρω. Ο ίδιος εγκλώβησε τον εαυτό του
ο εκβιασμός στον οποίο υπευλήθη όλη η χώρα δια του Πρωθυπουργού ήταν αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του ιδίου του Πρωθυπουργού. Αυτός πήγε σε δημοψήφισμα. Δεν πήγε κανείς άλλος. Το δε δημοψήφισμα με βάση την έκθεση του Διεθνούς Μονεταρικού Ταμείου, προσέξτε το, αυτό έχει αξία, στήχησε στην ελληνική οικονομία 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Διότι το κόστος της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, η οποία καθίσταται νομοτελειακή, είναι αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Τις τράπεζες τις έκλεισε η ελληνική κυβέρνηση. Όλη λοιπόν η πολιτική διαδρομή του Πρωθυπουργού είχε κόστος. Εγώ χαιρετίζω τη γενναιότητά του. Έστω και την τελευταία στιγμή να κάνει το σωστό. Αλλά δεν θα του πω και μπράβο, διότι απέτρεψε μια καταστροφή την οποία ο ίδιος πήγε να προκαλέσει. Ναι. Παρ' όλα αυτά τον είδαμε να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Ναι, και καλά έκανε. Γενναίο εκ μέρους του να αναλάβει τις ευθύνες. Αλλά αυτό. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν τραγικά λάθη αυτούς τους πέντε μήνες. Δεν είναι η ώρα να τα συζητήσουμε αυτά. Θα μπορούσα να είμαι πολύ πιο σκληρός. Και χθες όταν μίλησα στη Βουλή, θα μπορούσα να αναλώσω όλη μου την ομιλία, κάνοντας κριτική στον Πρωθυπουργό. Δεν το έκανα. Μίλησα για την ανάγκη να κάνουμε όλοι νομίζω μαζί. Νομίζω ότι θα ήταν και η καλύτερη χρονική στιγμή. Ναι, αλλά μίλησα για την ανάγκη να κάνουμε όλοι μαζί μια καινούρια αρχή. Να μάθουμε από τα λάθη μας. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει και μια ευρύτερη συνεννόηση εκτός και των οικονομικών, όπου είπε χθες, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Μημαράκης. Ναι, βεβαίως. Δεν μπορεί η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Η κυβέρνηση τυπικά δεν έχει, συνταγματικά δεν έχει απολέσει τη δεδομένη. Έχασε όμως 40 βουλευτές. Και προσέξτε με, δεν έχασε απλά 40 βουλευτές. Υπάρχουν 40 βουλευτές σήμερα οι οποίοι ανοιχτά τάσσονται υπέρ της δραχμής. Είναι δραχμολάγνη. Συντάσσονται με τη λογική του κύριου Λαφαζάνη ότι μπορούμε να πάμε να κάνουμε ρυφηφή στο νομισματοκοπείο. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη της αριστερής πλατφόρμας. Λοιπόν, αυτοί έρχονται και λένε ότι εξακολουθούμε να στηρίζουμε την κυβέρνηση. Πώς τη στηρίζουν την κυβέρνηση την ίδια στιγμή που παίρνουν αποστάσεις από την κεντρική πολιτική επιλογή, δεν το καταλαβαίνω. Θεωρώ επίσης πολιτικά ανέντιμο το γεγονός ότι υπάρχουν υπουργοί σήμερα, οι οποίοι δεν ψήφισαν χθες και οι οποίοι εξακολουθούν να είναι υπουργοί. Ενδεχομένως να αναδομηθούν από τον κύριο Τσίπρα και αυτό περιμένω να κάνει. Αυτό είναι το λογικό. Πάλι δεν θα μπω στα εσωτερικά της κυβέρνησης, αλλά αυτό λέει η κοινή λογική. Αλλά γιατί δεν είχαν το θάρρος οι ίδιοι να παραιτηθούν. Τέτοια πια είναι η αγάπη της καρέκλας. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις του Πρωθυπουργού. Ούτως ή άλλως θα προχωρήσει σε. Αλλά να επανέλθω σε αυτό το οποίο ρωτήσατε, γιατί έχει μια σημασία. Λοιπόν, εμείς είπαμε κάτι ξεκάθαρο στη Βουλή. Εμείς ψηφίσαμε χθες. Θα ψηφίσουμε και την επόμενη Τετάρτη, ώστε να δρομολογηθεί η διαδικασία για τη σύναψη του Τρίτου Μνημονίου. Αλλά σε αυτή τη Βουλή δύο διαφορετικές πλειοψηφίες δεν θα υπάρχουν. Δεν θα υπάρχουν οι βολικοί να ψηφίζουν τα δύσκολα μνημονιακά μέτρα και η αριστερή πλατφόρμα να ψηφίζει το νομοσχέδιο Μπαλτά που διαλύει την παιδεία. Έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Εάν ο Πρωθυπουργός θέλει πραγματικά να στηρίζεται στις ψήφους της αντιπολίτευσης και αναγκάζεται να το κάνει εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να υπάρχει μια μίνιμουμ συνεννόηση για το πώς θα προχωρήσουμε. Δεν διεκδικούμε θέση στην κυβέρνηση. Το τονίζω αυτό. Μάλιστα. Δεν ζητώ από τον Πρωθυπουργό να αναλάβει τις πρωτοβουλίες. Αλλά συνεννόηση από εδώ και στο εξής πρέπει να υπάρχει, διότι ο Πρωθυπουργός ξέρει πολύ καλά ότι τα κρίσιμα νομοσχέδια δεν μπορούν πια να περάσουν χωρίς τις ψήφους της αντιπολίτευσης. Να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του Brexit. Βεβαίως. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα από το εξωτερικό και στη συνέχεια θα έρθω στο εσωτερικό. Είναι ή δεν είναι εκβιασμός από την πλευρά του κυρίου Σόιμπλε να επαναφέρει συνεχώς βελτιωμένο. Δεν είναι ότι επαναφέρει και την ίδια θεωρία ή το ίδιο σενάριο. Είναι συνεχώς βελτιωμένο αυτό το οποίο επαναφέρει πάνω στο τραπέζι. Με τη μορφή είτε της προσωρινής, είτε της πενταετούς, είτε εν πάση περιπτώσει με οποιοδήποτε τρόπο εξόδου της χώρας μας από τη ζώνη του ευρώ. Είναι απαράδεκτος εκβιασμός. Ακόμα και σήμερα. Ακόμα και την επομένη του ναι που έστειλε χθες η Ελληνική Βουλή. Είναι απαράδεκτος εκβιασμός. Απαράδεκτος. Δεν ξέρω τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι πάνω στις πλάτες της μικρής Ελλάδος συγκρούονται πολύ διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένη και η Ευρωζώνη. Συγκρούονται η άποψη του κύριου Σόιμπλε, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν θέλω κούρεμα του χρέους, με την άποψη του Δουνουτού που λέει και σωστά κατά την άποψή μου ότι εδώ πέρα που φτάσαμε είναι αναπόφευκτο ένα κούρεμα του χρέους. Και θέλω να το τονίσω αυτό και να το πω και δημόσια. Βεβαίως και είναι καλό ότι υπάρχει στο ανακοινωθέν μια συγκεκριμένη μνήμα στο κούρεμα του χρέους. Επαναλαμβάνει αυτό το οποίο ήδη υπήρχε, αλλά τώρα καθίσταται πια κοινός τόπος ότι ένα κούρεμα του χρέους με παραμετρικές αλλαγές θα είναι αναπόφευκτο και χρήσιμο για την ελληνική οικονομία. Άρα, βεβαίως, οι απόψεις του κ. Σόιμπλε είναι απολύτως κατακριτές, δεν προσφέρει τίποτα σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον απέναντι στον κ. Σόιμπλε αναπτύχθηκε ένα μέτωπο πολλών Ευρωπαίων ηγετών, όχι μόνο από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί άκουσα πολλά να λέει ο κ. Πρωθυπουργός για το ΕΛΚ, αλλά θυμίζω ότι ο κ. Γιούνκερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προέρχεται. Δεν εκπροσωπεί μόνο ο κ. Σόιμπλε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μία αντίδραση σε αυτήν την στάση, αλλά βέβαια εξαρτάται από το χέρι μας, από εδώ και στο εξής, να αποδείξουμε στον κάθε κύριο Σόιμπλε
ότι μπορούμε επιτέλους να κάνουμε αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε. Για να έρθουμε σε εμάς λοιπόν και στο εσωτερικό, από ό,τι ενημερωθήκαμε, ζητάτε να έρθει στη Βουλή η μελέτη που είχε ζητήσει ο Πρωθυπουργός να γίνει από την ομάδα στο Υπουργείο Οικονομικών, τη μελέτη που μάθαμε κι εμείς τις τελευταίες ημέρες για έξοδο, για περίπτωση εξόδου της Ελλάδας, για τις επιπτώσεις μάλλον να το πω πιο σωστά, εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Για ποιο λόγο τη ζητήσατε αυτή τη μελέτη? Πιστεύετε ότι ενδεχομένως να είχε πρόγραμμα Grexit ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Θα σας πω γιατί τη ζήτησα. Μέσα από τη διαδικασία, να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές, ότι μέσα από τη διαδικασία της αίτησης κατάθεσης εγγράφων μπορεί ο κάθε βουλευτής να ζητήσει τέτοια έγγραφα να κατατεθούν στη Βουλή. Πρέπει ο ελληνικός λαός να ενημερωθεί πλήρως για τις επιπτώσεις μιας εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ. Και από τη στιγμή που υπάρχει ένα τέτοιο κείμενο, γιατί να μην τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού? Εδώ βέβαια εγείρεται ένα ερώτημα. Καλά, του πήρε 3 μήνες του Πρωθυπουργού να καταλάβει ότι πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Γιατί τη ζήτησε αυτή τη μελέτη εξ αρχής? Τι απάντηση δίνετε εσείς? Δεν ξέρω. Δεν είναι προφανές στο μυαλό όλων ότι μια έξοδος από το ευρώ θα ήταν καταστροφική? Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε και δεν έχει σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό δεν ισχύει για τον τέος Υπουργό Οικονομικών. Θεωρώ ότι ο κ. Βαρουφάκης υπήρξε καταστροφικός στους χειρισμούς του. Έχει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Θα αποδοθούν αυτές οι ευθύνες εν ευθέτω χρόνο. Και είναι απολύτως βέβαιο, κατά την άποψή μου, ότι ο κ. Τσίπρας πίστεψε τον κ. Βαρουφάκη ότι μέσα από την υπερήφανη διαπραγμάτευση θα μπορούσε να πετύχει κάτι καλύτερο. Μόνο που ο κ. Βαρουφάκης δεν είχε καμία διάθεση να φέρει πέρα σε αυτή τη διαπραγμάτευση και πιστεύω ότι είχε εξ αρχής σχέδιο σύγκρουσης με την Ευρώπη. Θεωρώ αδιανόητο και προσβλητικό στον Πρωθυπουργό τον ίδιο, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε χθες ο κ. Βαρουφάκης να ψηφίσει όχι, με αυτή την αυτάρεσκη αλαζονία και τον απίστευτο ναρκισισμό που τον διακρίνει, να κάθεται στο πρώτο έδρανο και να λέει όχι σε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος ζήτησε από την κοινοβουλευτική του ομάδα, εν πάση περιπτώσει, να τον στηρίξουν σε μια δύσκολη προσαρμογή την οποία έκανε. Δηλαδή, πώς ακριβώς το αντιλαμβάνεται ο κ. Βαρουφάκης τον ρόλο? Θα σας πω εγώ πώς το αντιλαμβάνεται. Τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας θα κάνει τη στροφή και θα γίνει και αυτός μνημονιακός, διότι έγινε μνημονιακός ο κ. Τσίπρας θες. Έγινε μια μετάλλαξη. Για το καλό της χώρας. Όχι, δεν το λέω για κακό. Το αντιμνημόνιο δεν θα μείνει πολιτικά ορφανό. Και πολλοί θα διεκδικήσουν. Πολλοί θα διεκδικήσουν. Τι εννοείται? Θα δείτε. Με εκτίμηση κάνω. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χθες έπαψε να είναι πια ένα ενωμένο κόμμα. Όταν το 40 βουλευτές λένε ότι στην ουσία πρέπει να πάμε στην Δραχμή, τι ενωμένο κόμμα είναι αυτό? Το πώς θα εκτυλιχθεί αυτό θα το δούμε. Αλλά εγώ διακινδυνεύω μια πρόβλεψη. Το μνημόνιο, το αντιμνημόνιο, αυτό το δηλητηριώδες μείγμα εθνολαϊκισμού που καλλιεργήθηκε με ευθύνη πολλών τα τελευταία 5 χρόνια, πολιτικά ορφανό δεν θα μείνει. Ενώ το μνημόνιο. Δεν θα μιλήσω για το μνημονιακό μέτωπο, αλλά το μνημόνιο δεν ενέχει δηλητήριο, κύριε Μητσοτάκη. Πώς δεν ενέχει? Ενέχει και το μνημόνιο δηλητήριο. Και είναι τραγωδία, κυρία Μπουρδούκο, ότι σήμερα πάλι σαν το Σύσυφο θα κληθούμε να ανεβάσουμε συνολικά ως κοινωνία αυτόν τον βράχο του νέου αριστερού μνημονίου. Και θα μπορούσαμε να είχαμε βγει από το μνημόνιο. Να την κάνουμε αυτή την κουβέντα άλλη ώρα, αν θέλετε. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στο να βγούμε από το μνημόνιο. Και αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τον Ιούνιο του 2014 δεν έχανε την μπάλα, δεν εγκατέλειπε τις μεταρρυθμίσεις, είχαμε βγει από το μνημόνιο. Και αυτή είναι και η αυτοκριτική που κάνουμε και εμείς ως Νέα Δημοκρατία και πρέπει να την κάνουμε με ειλικρίνεια και να πούμε ναι, στους πολίτες θα μπορούσαμε να είχαμε βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο και κάναμε λάθη από τον Ιούνιο 2014 και μετά. Εγώ σας το λέω επειδή υπήρξα πάντα υπέρμαχος των μεταρρυθμίσεων και ξέρω ότι άμα κάνεις μεταρρυθμίσεις. Να το πω και αυτό γιατί έχει την αξία του. Άμα κάνεις πραγματικές μεταρρυθμίσεις, μπορείς να αλλάξεις και τους όρους του προγράμματος. Σήμερα έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο. Εδώ είναι μια άλλη συζήτηση, τι εννοούμε μεταρρύθμιση. Σε πολλά σημεία είναι η αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την οποία εγώ επιχείρησα και σε ένα βαθμό την πέτυχα. Είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που μπορούμε να συζητάμε σήμερα. Να μην διορίζουμε κολλητούς και φίλους. Όπως κάνει δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε κανένα λόγο να μπει σε αυτό το τρυπάκι. Έχω 2 ερωτήσεις, κύριε Μητσοτάκη, ακόμα. Προς το παρόν πρέπει να πάμε, όπως με ενημερώνουν, να βρούμε τη Βάνα Κουτρουλού. Βάνα, έχεις κάποιες δηλώσεις να μας μεταφέρεις? Λοιπόν, έχουμε αντιδράσεις από τον Υπουργό Οικονομικών λοιπόν, της Σλοβακίας, τον κύριο Καζιμίρ, ο οποίος με αναρτήσεις του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, με αρκετά δεικτικό τρόπο, λέει, σχολιάζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Ελληνική Βουλή, λέει, χαιρετίζω τη θετική ψήφο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά αυτό ήταν το εύκολο μέρος της συμφωνίας. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις έρχονται αργότερα. Αν χαθεί, λέει, η πλειοψηφία, χάνεται και η κυριότητα, εννοεί, του προγράμματος, και αυτό μπορεί να
βουλιάξει την εφαρμογή των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων, λέει ο κύριος Καζημίρ. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό δεν ακούγεται τουλάχιστον, δεν ξέρω, γιατί πρέπει να δούμε και όλη την τοποθέτηση, αλλά δεν ακούγεται λίγο χερέκακο? Κοιτάξτε, η Σλοβακία δεν ήταν ποτέ φιλική απέναντι στην Ελλάδα. Είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια, οφείλω να επισημάνω ότι είναι μια χώρα που είναι πιο φτωχή από την Ελλάδα και μας δανείζει. Δεν το λέω δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα, την οποία πρέπει να τη γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας. Θα υπάρχουν επιφυλάξεις απέναντι στη χώρα μας από το μπλοκ που συντάσσεται με τον κύριο Σόιμπλε. Στο χέρι μας είναι να τις διαψεύσουμε. Γι' αυτό και εγώ στηρίζω ιδιαίτερα και επιμένω στην έννοια της κυριότητας του προγράμματος, της ιδιοκτησίας. Δεν μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή ότι έγινε πραξικόπημα. Τη στιγμή είναι που κατανοητό. Βάλαμε, να ακούσουμε και την άλλη δήλωση, μας. Γιατί έχει δύο δηλώσεις η Βάνα αξιωματούχων. Λοιπόν, είναι από τον Ουκρανό Πρωθυπουργό αυτή τη φορά, με συνέντευξή του στο CNBC, ο οποίος λέει ότι εμείς κάνουμε το καθήκον μας και δεν εκβιάζουμε κανέναν. Η χώρα, μου λέει, αντιμετωπίζει και αυτή οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν εκβιάζουμε κανέναν όπως κάνει η Ελλάδα. Πρέπει, λέει, να στηρίξει ο κόσμος, όπως στηρίζει ο κόσμος στην Ουκρανία, έτσι πρέπει να στηρίξει και ο λαός την Ελλάδα, τον εαυτό της, δείχνοντας αληθινή πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις. Ενώ χαρακτήρισε και απαράδεκτο το δημοψήφισμα, καθώς μετατέθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά, η ευθύνη από τους πολιτικούς στον λαό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιβάνα. Έχουμε κάτι λιγότερο. Ένα λεπτό έχουμε περίπου στη διάθεσή μας, κύριε Μητσοτάκη. Θέλω να επιστρέψω πάρα πολύ σύντομα αστραπιαία στο πρόσωπο του κύριου Βαρουφάκη, του τέος Υπουργού Οικονομικών. Μιλήσατε για ευθύνες. Θα αποδοθούν ευθύνες? Με ποιο τρόπο θα αποδοθούν ευθύνες? Κοιτάξτε, με δύο τρόπο αποδίδονται. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Και ενδεχομένως, δεν το ξέρω αυτό, μπορεί να υπάρχουν μέχρι και ποινικές ευθύνες. Δεν το ξέρω αυτό, δεν είμαι δικαστής. Είναι νωρίς να το συζητήσουμε αυτό. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στην ελληνική οικονομία. Και στο ελληνικό δημόσιο. Και μπορώ κάποια άλλη στιγμή να είμαι και πιο συγκεκριμένος για αποφάσεις του κ. Βαρουφάκη. Πώς επιστράφησαν, ας πούμε, τα χρήματα στο του Χουσού χωρίς εξοδότηση από τη Βουλή. Mm-hmm. Πώς δώσαμε πίσω τα κέρδη τα οποία μας ανήκανε χωρίς καμία εξοδότηση, με μια υπουργική απόφαση. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν ευθύνες που έχουν την υπογραφή του κύριου Βαρουφάκη. Κάποια στιγμή θα διερευνηθούν. Πολιτικά κατελάχιστον. Τελευταία ερώτηση. Πρόεδρος της Βουλής. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν το λέω για την τωρινή της συμπεριφορά. Είναι η χειρότερη πρόεδρος που γνώρισε ποτέ αυτό το κοινοβούλιο. Είναι εμπαθής. Έχει προσωπική ατζέντα. Κατά άποψή μου, δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση της. Αυτό βέβαια πρωτίστως αφορά την κυβερνητική πλειοψηφία. Αν περνούσε από το χέρι μας της αντιπολίτευσης, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θα ήταν πρόεδρος της Βουλής. Και κατά άποψή μου, δεν πρέπει να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της Βουλής, αλλά θα αναμένουμε τις πρωτοβουλίες της πλειοψηφίας. Δηλητηριάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου με τη συμπεριφορά της τον κοινοβουλευτικό βίο. Αυξάνει τις εντάσεις. Δεν προωθεί τη συνένεση. Έχει ξεκάθαρη προσωπική πολιτική ατζέντα. Είναι προσβλητική στη συμπεριφορά της απέναντι στους βουλευτές. Είναι επιοικώς αχαρακτήριστη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητσοτάκη, που ήσασταν σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Κοντά μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σε εσάς. Το ίδιο θα τη χρειαστούμε όλοι. Ευχήθηκα νωρίτερα και στους συναδέλφους, στους βουλευτές των υπολείπων κομμάτων που ήταν κοντά μας. Το ίδιο θα ευχηθώ και σε εσάς και σε εμάς. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Αύριο θα λέμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 10 το πρωί. Μείνετε στον Sky. Έρχονται Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούρνος. Καλή συνέχεια. Γεια σας.